Με κάκωση κεφαλής και ελαφριά διάσηση στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Κομωτινής, νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι της φύλαξης του κτηρίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από άνδρα συνοδό εγκυμονούσας γυναίκας. Τα παραπάνω κατήγγειλε το Σωματείο Εργαζομένων σε συνέντευξη τύπου, την οποία παραχώρησαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου. Ήταν ένας νεαρός συνοδός μιας κυρίας που νοσηλεύεται στην νευτική κλινική. Ήθελε με το έτσι θέλω να μπει μέσα. Οι συνάδελφοι της φύλαξης και που βρίσκονται στη πύλη κάτω τηρήσανε το πρωτόκολλο όπως ορίζει τώρα που με το κόβι το γνωρίζετε. Αλλά η στάση του κυρίου αυτή ήταν επιθετική. Προέβη σε προφυλάκηση του δύο φυλάκων, δύο συναδέλφων, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν κιόλας χθες το βράδυ. Ο άνδρας που σύμφωνα με τους εργαζόμενους ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, γρονθοκόπησε τους φύλακες της πύλης. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να ακολουθήσει η διαδικασία του αυτοφόρου. Ζητάμε γενικά από τον κόσμο της Κομωτινής, της Ροδόπης γενικά, να καταλαβαίνει ότι εντάξει υπάρχει ένας εγκλεβισμός, αλλά και οι ίδιοι όμως πρέπει να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε ότι όλοι πρέπει να προσφύγουν στη δημόσια δομή αυτή του νοσοκομείου, αλλά πρέπει να κάνουν όμως και υπομονή, να καταλαβαίνουν ότι και εμείς είμαστε κουρασμένοι μετά από τόσο καιρό τέτοια υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλουν όλοι οι συνάδελφοι. Και δεν γίνεται τίποτα με το να αγριεύεις ή να βρίζεις και ίσως θα κάνεις χειρότερα τα πράγματα. Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση, κατήγγυλαν οι εργαζόμενοι, κάνοντας γνωστό ότι τις τελευταίες ημέρες δέχθηκαν και άλλες επιθέσεις. Προημερών αυτοκίνητο εισέβαλε στο νοσοκομείο και μάλιστα έσπασε τις πάρες. Περάσαμε ένα καυτό 15ήμερο. Περιθώ να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα εξελίχθηκαν σκηνές Far West στο νοσοκομείο, όπου μπήκε απροκάλυπτα ένα όχημα το οποίο δεν σταμάτησε στις στάσεις της πύλης πλέον. Ξέρετε, οι εγκύκλωση είναι λίγο αυστηρές και υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί όροι πλέον για τους επισκέπτες του νοσοκομείου. Έτσι λοιπόν παρέσυρε, έσπασε τη ράμπα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καλέσαμε την αστυνομία, εξελίχθηκαν δηλαδή σκηνές, ας πούμε, απείρου κάλους. Εχθές το βράδυ λοιπόν μια οικογένεια ήθελε να μπει μέσα, όπως σας είπε ο πρόεδρος, να επισκεφτεί μια κυοφορούσα ασθενή, όπου όταν τους απαγορεύτηκε, ας πούμε, σύσσωμη την οικογένεια όλη να μπει κτλ, ενώ δείξαμε την κατανόηση ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μέρος κτλ, και όπως το εξυπηρετήσαμε κατάφεραν χτυπήματα στους δύο συναδέλφους μας φύλακες, κάκωση κεφαλής με ελαφρία διάσηση, οι οποίοι νοσηλεύονται σήμερα στη χειρουργική κλινική. Οι εργαζόμενοι ζήτησαν τη συνεργασία και την κατανόηση των πολιτών και παράλληλα κάλεσαν την αστυνομία να παράσχει αστυνομικό στην πύλη για την ασφάλεια όλων. Από τη στιγμή που ένα χρόνιο αίτημά μας να υπάρχει ένα μόνιμο περιπολικό στην πύλη του νοσοκομείου βλέπουμε ότι είναι ανέφικτο, αξιώνουμε τουλάχιστον να εμπλουτίσει με ένα και μόνο όργανο στην κάθε βάρδια την πύλη του νοσοκομείου. Έως είναι το κύρος της φύλαξης του νοσοκομείου.